Λοιπόν, όπως είχαμε προαναγγείλει, κοντά μας εδώ στο στούντιο είναι ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης. Κύριε πρόεδρε, καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Χαρίτη. Καλώς ήλθατε στην ΕΡΤ. Ευχαριστώ, μάλλον, που είστε μαζί μας απόψε. Εγώ σας ευχαριστώ. Να ξεκινήσω από αυτό που είδαμε, να ξεκινήσω από τα σχολεία, τα ολοήμερα. Βεβαίως. Γιατί επιλέξατε ένα ολοήμερο σήμερα? Κοιτάξτε, η επίσκεψή μου στο πρώτο ολοήμερο σχολείο της Αργυρούπολης σηματοδοτεί το έντονο ενδιαφέρον το οποίο έχει η Νέα Δημοκρατία για τη δημόσια παιδεία. Και με την επίσκεψή μου αυτή θέλω να αναδείξω τον έντονο προβληματισμό μας για το γεγονός ότι μία κατηγορία ολοήμερων, τα ενισχυμένα ολοήμερα, υποβαθμίζονται με πρωτοβουλία του Υπουργείου Παιδείας. Και συρρυκνώνεται το ωράριό τους. Αλλά αυτό το οποίο θεωρώ ότι είναι πιο σημαντικό είναι ότι περιορίζεται το γνωστικό εύρος των αντικειμένων που διδάσκουν σε αυτά τα σχολεία. Μίλησα με δασκάλους, μίλησα και με μαθητές. Τα πιο δημιουργικά μαθήματα τα οποία διδάσκονται σήμερα στα δημοτικά σχολεία είναι μαθήματα τα οποία διδάσκονται στη λεγόμενη ελεύθερη ζώνη και δυστυχώς αυτά περιορίζονται δραστικά. Και δεν καταλαβαίνω πραγματικά γιατί η κυβέρνηση ακολουθεί αυτόν τον δρόμο. Σε μια εποχή που θα πρέπει να στηρίζουμε δεξιότητες, ταλέντα, θα πρέπει ακριβώς αυτές τις πρωτοβουλίες να σας αγκαλιάζουμε. Να εικάσω, να υποθέσω ότι από τη δική σας οπτική θα μπορούσε να κρατηθεί το ολοήμερο σχολείο. Θα έπρεπε όλα τα σχολεία, γιατί δεν είναι όλα τα σχολεία ολοήμερα με ενισχυμένο ωράριο, θα έπρεπε όλα τα σχολεία να προσφέρουν αυτές τις ευκαιρίες. Και αυτή ακριβώς θα είναι και η δικιά μας πολιτική. Και να πω και κάτι. Τι άκουσα πάλι τον Υπουργό, τον κύριο Φίλη, να λέει τα συνηθισμένα τα οποία πάντα λέει όταν αναφέρεται σε μένα. Έχει ταξικό πρόσημο η πολιτική που ακολουθεί η κυβέρνηση από τη στιγμή που άνεργοι δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση στις διευρυμένες υπηρεσίες που προσφέρει το ολοήμερο. Οι πιο αδύναμοι δηλαδή είναι αυτοί που δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση. Προσέξτε, υπάρχουν και άνεργοι οι οποίοι μπορεί να δουλεύουν μαύρη εργασία. Ακριβώς γιατί δεν μπορούν να βρουν μια κανονική εργασία και δεν μπορούν να φέρουν ένα χαρτί στο σχολείο για να μπορούν να πιστοποιήσουν ότι εργάζονται. Λοιπόν, αυτά περί ταξικού προσήμου, εγώ προσωπικά τα ακούω βέρεσε, διότι η πολιτική αυτή τη κυβέρνηση ακριβώς χτυπάει τους πιο αδύναμους. Να δούμε λίγο στο διατάφτα. Πώς θα μπορούσε να συνεχιστεί το ολοήμερο σχολείο, φαντάζομαι έχετε κάνει μια εργασία, έχετε μια μελέτη, με δεδομένο ότι τα μνημονιακά μέτρα τα οποία έχουμε αποδεχθεί, έχουμε ψηφίσει ως χώρα, δεν σου επιτρέπουν να κάνεις νέες προσλήψεις για να αντικαταστήσεις αυτούς που φεύγουν από το σύστημα εκπαίδευσης. Ακόμα και οι ανάγκες αναπληρωτές δεν καλύπτονται τις περισσότερες χρονιές. Δεν ξέρω αν θα καλυφθούν όλες τις χρόνια. Καταρχάς, αυτό που θέλω να αποσαφηνίσω είναι ότι εμείς είχαμε καταφέρει να καλύψουμε ανάγκες αναπληρωτές μέσα από προγράμματα ΕΣΠΑ και είχαμε καταφέρει να μην έχουμε ουσιαστικά κενά στα σχολεία. Από εκεί και πέρα. Άρα όμως, η πρόταση είναι αυτή. Δεν είναι μόνο αυτή η πρόταση. Η πρόταση είναι ότι χρειάζεται να ξαναδούμε συνολικά τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού του Υπουργείου Παιδείας. Χρειάζεται να επιστρέψουν στις τάξεις μια σειρά από αποσπασμένοι καθηγητές οι οποίοι δυστυχώς δεν προσφέρουν υπηρεσίες εκεί που πραγματικά είναι απαραίτητες. Αυτοί πώς είναι? Είναι χιλιάδες αυτοί. Και από εκεί και πέρα. Υπάρχει αριθμός οι οποίοι είναι χιλιάδες? Νομίζω ότι υπάρχει τετραψήφιος αριθμός. Κοιτάξτε, και υπάρχουν και πάρα πολλές διοικητικές υπηρεσίες στο Υπουργείο Παιδείας και βαριές διοικητικές δομές, οι οποίες κατά την άποψή μου δεν θα ήταν απαραίτητες και θα μπορούσαν να συρρυκνωθούν προς όφελος των δασκάλων και των καθηγητών που θα επιστρέψουν στην τάξη. Αλλά εγώ θέλω να κάνω μια ευρύτερη παρατήρηση, γιατί φαντάζομαι ότι το ερώτημά σας σχετικά με τους μνημονιακούς περιορισμούς είναι ευρύτερο. Αυτή τη στιγμή, δυστυχώς, με το τρίτο, με το τέταρτο μάλλον μνημόνιο το οποίο υπέγραψε. Πάτε στο επόμενο θέμα όμως. Φαντάζομαι ότι εκεί θα θέλατε να με. Να ολοκληρώσουμε όμως την πρότασή σας για το πώς επιτυγχάνεται η διατήρηση του ολοήμερου σχολείου μέσα από τη μελέτη που έχει κάνει το κόμμα σας. Εγώ δεν βλέπω. Καταρχάς, υπάρχει ένα ζήτημα φιλοσοφίας. Εγώ δεν άκουσα το Υπουργείο να υπερασπίζεται το γνωστικό εύρος των ολοήμερων σχολείων. Και θα ήθελα πραγματικά να ακούσω την απάντηση του Υπουργείου. Αν το πρόβλημα είναι ένα πρόβλημα καθαρά ανθρωπίνων πόρων ή αν είναι ένα πρόβλημα διαφορετικής φιλοσοφίας για το πώς αντιλαμβανόμαστε τη μόρφωση των νέων παιδιών. Γιατί εγώ νομίζω ότι είναι το δεύτερο. Και δεν είναι το πρώτο. Και να σας πω και κάτι. Η Ελλάδα έχει έναν μεγάλο αριθμό δασκάλων και καθηγητών σε σχέση με τον πληθυσμό της, σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Πιστεύω λοιπόν ότι υπάρχει δυνατότητα ναι καλύτερης αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού, χωρίς να καταφεύγουμε πάντα σε προσλήψεις προσωπικού με σχέση όχι μονιμότητας, δίνοντας μεγαλύτερη εργασιακή ασφάλεια στους δασκάλους και στους καθηγητές, οι οποίοι επιτελούν ένα καθήκον σε πολύ δύσκολες συνθήκες. Αν θέλουμε πραγματικά να επενδύσουμε στην παιδεία, θα πρέπει να δούμε με ένα διαφορετικό οπτικό μάτι το ανθρώπινο δυναμικό της εκπαίδευσης. Αυτό το έκαναν χώρες οι οποίες επένδυσαν στην παιδεία
και οι οποίες είδαν την μακροπρόθεσμη επένδυση στην παιδεία ως την καλύτερη διαρθρωτική αλλαγή για να βγούμε από την κρίση. Εγώ λυπάμαι, δεν βλέπω αυτή τη λογική. Και μιλάω κυρίως για το δημόσιο σχολείο, διότι ως προς την ιδιωτική εκπαίδευση, εκεί ο ταξικός πόλεμος της κυβέρνησης σε οτιδήποτε είναι ιδιωτικό είναι δεδομένος. Η κυβέρνηση, αν μπορούσε να κλείσει όλα τα ιδιωτικά σχολεία, θα τα έκλεινε. Αλλά τα ιδιωτικά σχολεία αφορούν το 10% των μαθητών. Πάντως, το 90% των μαθητών αφορούν το δημόσιο σχολείο. Για να κλείσουμε το θέμα αυτό, φαντάζομαι ότι μια και αναφερθήκατε πριν στο ότι υπάρχουν ακόμα δάσκαλοι, καθηγητές, οι οποίοι βρίσκονται αποσπασμένοι αντί να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, για να το πω έτσι λαϊκά, εκεί που χρειάζονται, σε σχολεία, είναι ένα στοιχείο στο οποίο θα δώσετε έμφαση τις επόμενες μέρες, γιατί μιλήσατε για χιλιάδες. Θα δώσουμε συνολικά έμφαση στην πρότασή μας για την παιδεία. Ξέρετε ότι το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας αυτή τη στιγμή είναι υποδιαμόρφωση. Ήδη έχουμε καταθέσει κάποιες πρώτες προτάσεις, αλλά δεν έχουμε ακόμα αυτή τη στιγμή καταθέσει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα. Αλλά έχουμε καταφέρει κάτι πάρα πολύ σημαντικό για τα δεδομένα της Νέας Δημοκρατίας, στα πλαίσια της συνολικής προσπάθειας που κάνουμε να αλλάξουμε την εικόνα και τη δομή του κόμματος, να απευθυνθούμε σε πάρα πολλούς ανθρώπους και έξω από τη Νέα Δημοκρατία να μας βοηθήσουν εθελοντικά στη σύνταξη του προγράμματος. Εγώ είχα δεσμευθεί, κύριε Χαρίτο, ότι μέσα σε 111 μέρες θα κάνω μια σειρά από αλλαγές στη Νέα Δημοκρατία. Τις έκανα όλες. Ό,τι είπα, το έκανα. Και αυτό νομίζω ότι είναι σημαντικό, διότι αν δεν πείσουμε τους πολίτες ότι βάζουμε σε τάξη το σπίτι μας και ως προς τα οικονομικά, αλλά και να ανοίξουμε τη Νέα Δημοκρατία πραγματικά σε νέες δυνάμεις, σε νέους ανθρώπους, σε τεχνοκράτες που θέλουν να προσφέρουν, τότε δεν μπορούμε προφανώς να πείσουμε και τους πολίτες ότι μπορούμε να βάλουμε τη χώρα σε τάξη την επόμενη μέρα. Άρα, μέσα από τον προγραμματικό λόγο, ο οποίος διαμορφώνεται, και μέσα από το άνοιγμα που κάνουμε σε όλες τις δημιουργικές δυνάμεις της κοινωνίας, τις οποίες θέλουμε να αγκαλιάσουμε, θα δώσουμε και στους πολίτες και στους καχύποπτους την εικόνα ότι, και την πίστη ότι πραγματικά η Νέα Δημοκρατία μπορεί να τους εκφράσει. Να πάμε γρήγορα στο επόμενο θέμα. Έχω πολλά σημειωμένα και απλωμένα εδώ μπροστά μου. Διαπραγμάτευση. Το σχόλιο της Νέας Δημοκρατίας βλέπω σκληρά μέτρα φωτιά, βαριά μέτρα για νοικοκυριά, είπατε, αβέβαιη ρύθμιση για το χρέος. Ναι. Να ξεκινήσω από το χρέος, να ξεκινήσω από το δεύτερο. Βεβαίως. Είναι ένα νέο στοιχείο στο κάδρο, είναι ένα θετικό στοιχείο το οποίο μπαίνει στο κάδρο πλέον ή όχι? Κοιτάξτε, δέσμευση για την απομείωση του χρέους υπήρχε από τον Νοέμβριο του 2012. Mm. Πράγματι δεν εφαρμόστηκε και εκεί υπάρχει μια ευθύνη των Ευρωπαίων. Μόνο από αυτό το οποίο ισχυρίζει ότι πέτυχε η κυβέρνηση δεν είναι τίποτα συγκεκριμένο. Δείτε τις δηλώσεις του κ. Σόιμπλε σήμερα. Μιλάει για το 2018 και το ίδιο το ανακοινωθέν του Eurogroup έχει δύο επιφυλάξεις. Υπό όρους και υπό προϋποθέσεις θα γίνει μια απομείωση του χρέους. Η απομείωση του χρέους σήμερα είναι απαραίτητη. Αλλά προσέξτε, είναι απαραίτητη και υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Το πιο προβληματικό στοιχείο. Είναι θετικό το ότι ξεκινάει μια κουβέντα για το χρέος? Δεν είναι θετικό να βάλω ένα στοιχείο ακόμα? Ναι. Ότι ακόμα και ο κύριος Σόιμπλε, ο οποίος ήταν ο πλέον σκληροπυρηνικός απέναντι σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, θετικό, το συζητάει πλέον και διατείνεται διαφορετικά. Θετικό είναι. Κύριε Χαρίτο, δεν είναι κάτι καινούριο. Mm-hmm. Και το τίμημα το οποίο καλούμαστε να πληρώσουμε είναι πάρα πολύ βαρύ. Και υπάρχει κάτι ακόμα το οποίο θέλω να το επισημάνω. Δεν είναι κάτι καινούριο. Όχι, δεν είναι κάτι καινούριο. Σας είπα ότι η συζήτηση για το χρέος είχε ξεκινήσει στους ευρωπαϊκούς κύκλους από τον Νοέμβριο του 2012. Και σήμερα ακόμα ρητή δέσμευση για το χρέος δεν έχουμε πάρει. Κανείς δεν θα σας πει ότι δεν είναι καλό να υπάρχει μία απομείωση του χρέους. Όσο μεγαλύτερο, τόσο καλύτερο. Αυτό αυτονόητο λέω. Το ερώτημα είναι με τι κόστος και με τι συνέπειες. Θέλω να επισημάνω κάτι το οποίο δεν έχει αναδειχθεί επαρκώς και το οποίο το θεωρώ εξαιρετικά προβληματικό στις ανακοινώσεις οι οποίες έχουν δει το φως της δημοσιότητας. Υπάρχει μία δέσμευση της κυβέρνησης, της χώρας εν προκειμένου, για πρωτογενή πλεονάσματα της τάξης του 3,5% μέχρι τα μέσα της δεύτερης δεκαετίας του 21ου αιώνα και 3,2% μέχρι το 2030. Κύριε Χαρίτο, εγώ πιστεύω ότι αυτά τα πρωτογενή πλεονάσματα αυτής της έκτασης για τόσα πολλά χρόνια δεν είναι επιτεύξιμα. Θέλω λοιπόν να είμαι απολύτως σαφής και ξεκάθαρος σε αυτό. Μπορούμε ενδεχομένως να πετύχουμε υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα για λίγο χρόνο, αλλά να δεσμευθούμε αυτή τη στιγμή ως χώρα σε πρωτογενή πλεονάσματα για τα επόμενα 15 χρόνια της τάξης του 3,5% θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο δεν είναι εφικτό. Θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο θα μας καταδικάσει μονίμως σε πολιτικές λιτότητες και τελικά θα επιβάλλει, προσέξτε, ένα αέναο μνημόνιο. Το τέταρτο μνημόνιο μπορεί να είναι ένα συνεχές μνημόνιο επιτήρησης της χώρας. Και σίγουρα δεν είναι αυτό το οποίο σήμερα χρειαζόμαστε. Και ένας από τους λόγους που βρεθήκαμε σε αυτό το αδιέξοδο είναι ότι το μείγμα των μέτρων το οποίο προτείνει η κυβέρνηση είναι κατά την άποψή μας, και όχι μόνο κατά την άποψή μας, κατά την άποψη πολλών οικονομολόγων, ένα αδιέξοδο μείγμα. Διότι δίνει πάλι πολύ μεγάλη έμφαση στους φόρους και πολύ μικρότερη έμφαση στις περικοπές των δαπανών. Πριν έρθουμε σε αυτό το μείγμα το οποίο περιγράφεται,
να μείνουμε στο χρέος για ένα ακόμα στοιχείο, το οποίο είναι σημερινό. Είναι η πρόταση του κυρίου Ρέγκλιν, ο οποίος προτείνει την εξαγορά από τον ESM μέρους του ελληνικού χρέους προς το Δουνουτού. Αυτό φαντάζομαι δεν αμφισβητείτε ότι είναι ένα νέο στοιχείο. Έχει ενδιαφέρον πώς το κρίνετε, πώς το ζυγίζετε. Η συζήτηση για το χρέος είναι μια πολύ τεχνική συζήτηση. Αυτό το οποίο πρέπει να μας ενδιαφέρει και αυτό το οποίο νομίζω ότι μπορούν να καταλάβουν και οι τηλεθεατές μας με απλά λόγια είναι πόσα χρήματα πρέπει να ξοδεύω ως ελληνική δημοκρατία κάθε χρόνο για να αποπληρώνω το χρέος μου. Όχι να το αποπληρώνω, να ικανοποιώ τις ανάγκες εξυπηρέτησης του χρέους. Αυτή είναι η βασική παράμετρος, η οποία θα καθορίσει τελικά και την ίδια τη βιωσιμότητα του χρέους. Ενδιαφέρουσα είναι η πρόταση, υπάρχουν πολλές ενδιαφέρουσες προτάσεις. Αλλά προσέξτε και κάτι ακόμα. Η συζήτηση για το χρέος υποκρύπτει από πλευράς κυβέρνησης την αδιαφορία να συζητήσουμε, κατά την άποψή μου, για την πραγματική ουσία του προβλήματος, που είναι ο παρανομαστής του κλάσματος χρέος προς ΑΕΠ. Δηλαδή την ίδια την αναπτυξιακή δυναμική. Η δική σας πρόταση για το χρέος είναι ποια? Είπατε πόσα χρήματα θα δίνουμε για να αποπληρώνουμε το χρέος. Κοιτάξτε, για πόσα χρήματα μιλάτε? Κοιτάξτε να δείτε. Αυτή τη στιγμή, δεν είναι θέμα αντιπρότασης ή πρότασης από πλευράς Νέας Δημοκρατίας. Προφανώς, ό,τι καλύτερο μπορούμε να πετύχουμε στο χρέος, ευπρόσδεκτο θα είναι. Δεν διαφωνεί κανείς με αυτό. Το ζήτημα είναι να δούμε την διεθνή ισορροπία, να δούμε τι πραγματικά μπορούμε να πετύχουμε σε αυτή τη συζήτηση, αλλά να μην εστιαστούμε μόνο στο χρέος, αγνοώντας την παράμετρο της πραγματικής ανάπτυξης της οικονομίας. Διότι εγώ πιστεύω ότι η συζήτηση για το χρέος ήταν ένα πολύ βολικό άλοθη για τον κύριο Τσίπρα. Να μην συζητήσει για τις πραγματικές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που χρειάζεται η ελληνική οικονομία για να γίνει ανταγωνιστική. Θα επιμείνω πάντως στο χρέος, γιατί δεν κατάλαβα ποια είναι η θέση σας απέναντι στην πρόταση Ρέγκλιν. Είναι κάτι το οποίο το συνυπογράφετε, βλέπετε, το σκέφτεστε? Είναι μία ενδιαφέρουσα παράμετρο, αλλά μπορώ να σας πω άλλες 5 προτάσεις, τις οποίες εμείς έχουμε καταθέσει. Εμείς, θα θέλαμε σταθερά επιτόκια. Θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να υπάρχει μία δέσμευση για σταθερά κλειδωμένα επιτόκια χαμηλά. Διότι ναι, μεν σήμερα τα επιτόκια μπορεί να είναι χαμηλά, αλλά δεν ξέρουμε αν θα είναι χαμηλά και στο μέλλον. Εμείς θέλουμε προφανώς μια επιμήκυνση της περίοδου αποπληρωμής του χρέους. Από εκεί πέρα υπάρχουν και μια σειρά από τεχνικά ζητήματα, τα οποία είναι πολύ σύνθετα για να μπορώ να τα εξηγήσω τηλεοπτικά, τα οποία θα μπορούσαμε να συζητήσουμε. Τα σταθερά επιτόκια όμως είναι μια σημαντική παράμετρος αυτή τη στιγμή της συζήτησης για το χρέος. Δεν έχει μπει ακόμα στο τραπέζι με μεγάλη ένταση, αλλά μας διασφαλίζει μια ακριβώς προβλεψιμότητα και μια σταθερότητα στις ροές τις οποίες χρειαζόμαστε από εδώ και στο εξής για να εξυπηρετήσουμε το χρέος. Μάλιστα. Λοιπόν, να πάμε σε αυτό που είπατε πριν. Να πάμε λοιπόν στα μέτρα. Την αντίδρασή σας προκάλεσε η συμφωνία και για το ένα κομμάτι της συμφωνίας, μάλλον ένα άρθρο που αφορά τον μηχανισμό της δημοσιονομικής προσαρμογής, ο κόφτης που λέμε. Ο κόφτης είναι ένα δημιούργημα της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ ήταν το σχόλιο που έκανε το κόμμα σας. Να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Το βασικό πρόβλημά μας είναι το μείγμα των μέτρων και τα 5,4 δις, τα οποία θα επιβαρύνουν κάθε ελληνικό νοικοκυριό. Διότι η κυβέρνηση αγωνίζεται να πείσει ότι τα μέτρα αφορούν λίγους. Η πραγματικότητα είναι ότι οι έμεσοι φόροι, οι οποίοι θα έρθουν, δεν έχουν ψηφιστεί ακόμα, θα ψηφιστούν εντός των επόμενων 10 ημερών, θα επιβαρύνουν κάθε ελληνικό νοικοκυριό, ειδικά τους πιο αδύναμους, οι οποίοι επιβαρύνονται από τους έμεσους φόρους. ΦΠΑ από το 23% στο 24%, αύξηση φορολογίας στη βενζίνη και διάφοροι άλλοι έμεσοι φόροι, για τους οποίους ακούω ότι συζητούνται, θα επιβαρύνουν τελικά όλους τους Έλληνες. Αυτό είναι δεδομένο. Αυτό είναι το κομμάτι που αφορά το 1% του ΑΕΠ. Όχι, αυτό είναι το κομμάτι. Λοιπόν, όχι, οι άμεσοι φόροι όμως, επίσης, μονιμοποιούν την έκτακτη εισφορά. Θυμίζω, κύριε Χαρτού, ότι εμείς την έκτακτη εισφορά την είχαμε μειώσει κατά 30% και υπήρχε δέσμευση να εξαφανιστεί η έκτακτη εισφορά στο τέλος του 2016. Θυμίζω επίσης, επειδή μας κατηγορούν ότι ήμασταν ενδοτικοί απέναντι στην Τρόικα, ότι εμείς είχαμε μειώσει μια σειρά από φόρους, συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ στην εστίαση, από το 23% στο 13%, χωρίς να έχουμε την έγκριση της Τρόικα τότε. Γιατί? Διότι είχαμε δημοσιονομικό περιθώριο να το κάνουμε. Διότι ήμασταν πειθαρχημένοι, διότι μαζέψαμε τις δαπάνες, διότι δεν κάναμε σπατάλες, διότι εστιαστήκαμε πραγματικά στο να μαζέψουμε τις δαπάνες του δημοσίου. Η απάντηση της κυβέρνησης αυτό όμως είναι ότι το 5,4 το οποίο θα πάρει η κυβέρνηση η σημερινή είναι κατά πολύ μικρότερο από το ποσό το οποίο, τα μέτρα τα οποία είχε πάρει η κυβέρνησή σας όταν και εσείς ήσασταν υπουργός. Εσείς θα συγκρίνετε την δυνατότητα να κλείσουμε την αξιολόγηση στο τέλος του 2014 και τα μέτρα που μας ζητούσαν τότε. Λοιπόν, η διαφορά μας τότε, ήταν λιγότερο από ένα δισεκατομμύριο.
Ζητούσε 2 δις μέτρα τότε οι πιστωτές. Εμείς προτείναμε περίπου 1, κάτι με το email Χαρδούβελη. Ας πούμε ότι υπήρχε μια διαφορά και ας πούμε ότι θα κλείναμε στο 1,5 δις. Συγκρίνεται το 1,5 δις με τα 5,4 συν τα 3,2 τα οποία ήδη έχει πάρει η κυβέρνηση. Συν ενδεχομένως, να μην σας πω ότι θα είναι βέβαια, τα 3,6 του κόφτη. Λοιπόν, η πραγματικότητα είναι ότι το τίμημα της ανικανότητας της κυβέρνησης Τσίπρα-Καμένου το πληρώνει πάρα πολύ ακριβά σήμερα ο Έλληνας πολίτης. Είναι το τίμημα της καθυστέρησης και το σημαντικότερο είναι το τίμημα της απώλειας πλούτου από το γεγονός ότι η οικονομία ξαναμπήκε σε ύφεση. Ο Πρωθυπουργός δεν απάντησε στη Βουλή όταν του έδωσαν συγκεκριμένα στοιχεία. Προβλέψεις της Κομισιόν στο τέλος του 2016, το ΑΕΠ της χώρας, εάν δεν είχε μεσολαβήσει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, θα ήταν 196 δισεκατομμύρια ευρώ. Και τώρα προβλέπεται ότι θα είναι 175 δισεκατομμύρια ευρώ. 21 δις διαφορά, αυτό σημαίνει για να το κάνω πολύ απλά, 5.000 ευρώ απώλεια πλούτου για κάθε ελληνικό νοικοκυριό. Για να το πούμε πολύ απλά, τόσο στήχησε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και γι' αυτό χρειάζεται να πάρουμε αυτά τα έκτακτα μέτρα. Και αυτό είναι και το μεγάλο κόστος της κυβέρνησης και γι' αυτό εμείς, κύριε Χαρή, το επιμένουμε και σήμερα, ότι η κυβέρνηση αυτή είναι μια ανίκανη κυβέρνηση που πρέπει να φύγει. Γιατί άκουσα διάφορες συζητήσεις, παραφιλολογία, ότι η Νέα Δημοκρατία αποσύρει το αίτημα περί εκλογές. Απλά να το πω και θα με ξαναρωτήσετε μετά. Το αίτημα για εκλογές είναι σήμερα περισσότερο επίκαιρο παρά ποτέ. Όχι μόνο γιατί η κυβέρνηση απέτυχε στην οικονομία, διότι συνολικά οδηγεί τη χώρα προς τα πίσω και όσο πιο γρήγορα φύγει, τόσο καλύτερο θα είναι για τη χώρα. Μπας και γλιτώσουμε τα επιπρόσθετα μέτρα τα οποία έρχονται. Μην το εξαντλήσουμε, θέλω να δώσουμε χρόνο σε αυτό το οποίο είπατε και στην αντιπολιτευτική τακτική την οποία το κόμμα σας θα ακολουθήσει από εδώ και πέρα. Για να κλείσουμε το θέμα της διαπραγμάτευσης, η αντιπρόταση στον κόφτη της Νέας Δημοκρατίας είναι ποια? Κοιτάξτε, ο κόφτης, καταρχάς να αποσαφηνίσουμε ορισμένα πράγματα. Σε μια πραγματιστική κόφτης, βάση, ναι, εδώ λοιπόν, που είμαστε επειδή, σήμερα. Επειδή ξέρετε, εμένα δεν μου αρέσει να λαϊκίζω. Κόφτης υπήρχε, ένα είδος κόφτη, υπήρχε το 2014. Και είχε ψηφιστεί. Και πράγματι, να σας πω κάτι. Είναι πολύ καλό να υπάρχει ένας μηχανισμός συγκράτησης των δαπανών από το Υπουργείο Οικονομικών. Θα σας έλεγα απαραίτητος. Το ερώτημα είναι αν αυτός ο κόφτης μπαίνει αυτόματα, εάν τα μέτρα εξοδοτούνται από τη Βουλή, ποια είναι τα μέτρα. Σε όλα αυτά. Μέτρα πού, ποιες δαπάνες πρέπει να συμμαζευτούν? Εμείς, εγώ κατά καιρούς, έχω προτείνει και ως Νέα Δημοκρατία έχουμε μιλήσει για μια σειρά από δαπάνες οι οποίες μπορούν να περικοπούν. Μόνο για το ασφαλιστικό. Όταν έκανα την πρώτη μου ομιλία στη Βουλή και ο κύριος Τσίπρας έσπευσε τότε να με κατηγορήσει ως νεοφιλελεύθερο, είχα μιλήσει για την ανάγκη να υπάρχει ρήτρα μηδενικού ελλείμματος σε επικουρικές συντάξεις. Λιδωρήθηκα. Στο τέλος η κυβέρνηση εφάρμοσε κάτι φυσικά παρεμφερές. Είχα μιλήσει για την ανάγκη να γίνουν παρεμβάσεις στα ευγενή ταμεία, τα οποία χρηματοδοτούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Είχα μιλήσει για την ανάγκη να υπάρχει συμψηφισμός μεταξύ εισφορών και αγροτικών επιδοτήσεων, ότι δεν θεωρώ λογικό κάποιος για τον τελευταίο χρόνο αγρότης να παίρνει μια επιδότηση. Στη σημερινή βάση οι επικουρικές μένουν ή φεύγουν? Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι οι επικουρικές, η ρήτρα μηδενικού ελλείμματος στις επικουρικές είναι επί της αρχής ένα σωστό μέτρο. Γιατί? Διότι η επικουρική ασφάλιση είναι μια ασφάλιση η οποία αφορά τον εργαζόμενο και τον εργοδότη. Και το κράτος δεν πρέπει να συνεισφέρει σε αυτήν. Από εκεί και πέρα, υπάρχουν δυνατότητες και έγιναν παρεμβάσεις, τουλάχιστον ευτυχώς, στις προώρες συντάξεις. Αλλά αν δει κανείς το φάσμα του περιορισμού των δαπανών, υπάρχουν δυνατότητες για σημαντικές περικοπές στις δαπάνες στους φορείς της γενικής κυβέρνησης. Ξέρετε πόσο έχω εδώ πέρα τα στοιχεία, πόσο έπεσε έξω η κυβέρνηση στην επίτευξη των στόχων των νομικών προσώπων της γενικής κυβέρνησης, δηλαδή των φορέων, ΔΕΚΟ κτλ. 570 εκατομμύρια έπεσε έξω το 2015 η κυβέρνηση. Όταν λοιπόν μιλάμε για κόφτη στις δαπάνες, ναι, όταν ένας οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης, ας πούμε, εξαντλεί τον προϋπολογισμό του το Σεπτέμβριο ή μια ΔΕΚΟ τον εξαντλεί τον Ιούνιο, πρέπει προφανώς να υπάρχουν παρεμβάσεις. Αλλά η κυβέρνηση. Οι παρεμβάσεις αυτές πού εστιάζονται από την πλευρά σας? Σας ανέφερα μια σειρά από παραδείγματα, όπως υπάρχει δυνατότητα για παρέμβαση ακόμα και στις λειτουργικές δαπάνες, όπως υπάρχουν και σήμερα ακόμα στρεβλώσεις στο ενιαίο μισθολόγιο, οι οποίες πρέπει να διορθωθούν. Μπορούσαν να γίνουν και παρεμβάσεις εκ νέου σε μισθούς, θα μπορούσαν να γίνουν παρεμβάσεις εκ νέου σε συντάξεις, θα μπορούσαν να γίνουν παρεμβάσεις εκ νέου στον αριθμό των υπαλλήλων στο δημόσιο λοιπόν, τομέα. Θέλω να είμαι απολύτως ξεκάθαρος ότι δεν συζητάμε ως Νέα Δημοκρατία για απολύσεις στο δημόσιο. Συζητάμε όμως. Άρα ο αριθμός των 650.000 που υφίσταται σήμερα στο δημόσιο είναι κάτι απαραίτητο. Συζητάμε όμως για πολύ καλύτερη ανακατανομή του προσωπικού. Η κυβέρνηση έχει κάνει απολύτως τίποτα σε αυτή την κατεύθυνση. Βρήκε έτοιμες προτάσεις για μηχανισμό κινητικότητας στο δημόσιο. Μπορούμε να πετύχουμε πάρα πολλά πράγματα με εξοικονόμηση ανθρωπίνων πόρων και οικονομικών πόρων
εκχωρώντας υπηρεσίες που κάνει σήμερα το δημόσιο στον ιδιωτικό τομέα και χρησιμοποιώντας τους ανθρώπους αυτούς αντί για άλλες προσλήψεις, που υπάρχουν πάρα πολλά δυνατότητες. Η κυβέρνηση αυτή στο δημόσιο δεν έχει κάνει καμία απολύτως μεταρρύθμιση. Μέχρι και την προσπάθεια την οποία είχαμε κάνει εμείς, την επιτυχημένη προσπάθεια για τον εντοπισμό των πλαστών πτυχίων και των επίορκων υπαλλήλων, την έχει αναστείλει πλήρως. Γιατί? Διότι θέλει με το δικό της τρόπο να κλείσει το μάτι στους δημόσιους υπαλλήλους. Γι' αυτό και έδωσε αύξηση 105 εκατομμύρια στους δημόσιους υπαλλήλους. Μια αύξηση που αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε, δεν αντέχουμε να τη δώσουμε. Και εν πάση περιπτώσει, να σας πω και κάτι, κύριε Χαρίτο, εάν τη δίναμε, να τη δίνουμε έχοντας τουλάχιστον εφαρμόσει ένα σύστημα αξιολόγησης, μπας και αυτές τις αυξήσεις τις πάρουν οι υπάλληλοι οι οποίοι πραγματικά αποδίδουν και όχι οι κομματικοί στρατοί. Και όχι, να το πω αυτό μόνο, και όχι οι κομματικοί στρατοί και οι σύμβουλοι των υπαλλήλων, οι οποίοι πληρώνονται των υπουργών, οι οποίοι πληρώνονται σήμερα με εξωφρενικά ποσά και είναι σε πολύ υψηλά μισολογικά κλιμάκια, για να μπορεί η κυβέρνηση και ο κύριος Τσίπρας να προσλαμβάνει τον κάθε κύριο Καρανίκα με ένα απίθανο βιογραφικό, για να μπορεί με αυτόν τον τρόπο να ικανοποιεί τις πελατειακές του δεσμεύσεις. Αυτό δεν είναι μεταρρύθμιση στο δημόσιο. Θέλω να μείνω λίγο στο θέμα αυτό. Συμφωνείτε ή σας βρίσκει αντίθετο η μισθολογική σύνδεση με την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων? Δεν νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι ακόμα να μιλήσουμε για μισθολογική σύνδεση, για μπόνους δηλαδή, παραγωγικότητος, διότι πρέπει το σύστημα της αξιολόγησης να δοκιμαστεί στην πράξη. Όταν θα έχουμε ένα δοκιμασμένο σύστημα αξιολόγησης, η κυβέρνηση. Αντίστοιχα συστήματα, ναι, τα οποία μπορούμε να πάρουμε από άλλες χώρες της Ευρώπης και να πατήσουμε πάνω. Εγώ είχα καταθέσει νομοσχέδιο για την αξιολόγηση. Η κυβέρνηση το βρήκε έτοιμο. Ο κ. Κατρούγκαλος δεν έκανε τίποτα με όλα αυτά. Το μόνο το οποίο έκανε είναι να επαναπροσλαμβάνει κόσμο. Αλλά στις πραγματικές διαρθρωτικές αλλαγές, στην αξιολόγηση, την οποία τουλάχιστον χαίρομαι ότι έχει γίνει κοινό κτήμα των πολιτών, ότι πρέπει να υπάρχει αξιολόγηση. Διότι πριν έρθω εγώ στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης δεν υπήρχε αυτή η εντύπωση. Υπάρχουν συστήματα αξιολόγησης τα οποία μπορούν, παραδείγματος χάρη, εάν ένας υπάλληλος έχει εξαιρετική απόδοση επί 3 χρόνια συνεχόμενα, να έχει πιο γρήγορη μισθολογική και βαθμολογική πρόοδο. Αυτή ήταν η δικιά μας εισήγηση. Άρα να παίρνει και περισσότερα λεφτά, επειδή θα προοδεύει πιο γρήγορα από ότι κάποιος άλλος υπάλληλος. Και ο υπάλληλος ενδεχομένως, ο οποίος για 3 χρόνια δεν αποδίδει τόσο καλά, να μην έχει την ίδια βαθμολογική και μισθολογική πρόοδο. Δεν συζητάμε λοιπόν για μια αξιολόγηση η οποία θα απολύει υπαλλήλους, θα συζητάμε για μια αξιολόγηση η οποία κάποια συνέπεια πρέπει να έχει. Διότι αλλιώς δεν συζητάμε ουσιαστικά για καμία πραγματική αξιολόγηση. Λοιπόν, όλα αυτά έχουν πάει περίπατο στη λογική του γενικότερου εξωτισμού. Υπάρχει ένα γενικότερο ξεχαρβάλωμα στη δημόσια διοίκηση. Το καταλαβαίνουν και οι πολίτες. Μέχρι και τα ΚΕΠ, που ήταν ένα θεσμό στον οποίο τον είχα στηρίξει με πάθος, γιατί πραγματικά προσφέρει ποιοτικές υπηρεσίες, έχει δυστυχώς περιέλθει, να μην πω σε απαξίωση, αλλά δεν την χάνει καμίας προσοχής του αρμόδιου Υπουργείου. Με άλλα λόγια, πραγματικές μεταρρυθμίσεις αυτή η κυβέρνηση, όπως όλες αυτές που μιλάμε, γιατί είναι πραγματικές μεταρρυθμίσεις, πραγματικές μεταρρυθμίσεις αυτή η κυβέρνηση, κύριε Ρέτου, δεν μπορεί και δεν θέλει και δεν ξέρει πώς να κάνει. Λοιπόν, να έρθουμε λίγο στην αντιπολιτευτική τακτική την οποία ακολουθεί το κόμμα σας. Αλλάζει κάτι, αλλάζει το ρότα? Όχι, δεν αλλάζει τίποτα. Εξακολουθείτε να ζητάτε εκλογές? Βεβαίως εξακολουθούμε να ζητάτε. Βλέπω μια ανέκδοτο, άκουσα και το στόμα σας πριν. Ποιος είναι ο λόγος που ζητάτε σήμερα τις εκλογές? Διότι θεωρούμε ότι έχουμε μια κυβέρνηση η οποία είναι ανίκανη και η οποία δεν υπηρετεί τα συμφέροντα των Ελλήνων πολιτών. Είναι τόσο απλό. Και το κόστος παραμονής αυτής της κυβέρνησης θεωρούμε ότι είναι πολύ μεγάλο. Το είδαμε με το 4ο μνημόνιο και με τη σύνθεση των μέτρων, αλλά το βλέπουμε κάθε μέρα σε όλες τις εκφάνσεις της δημόσιας πολιτικής. Το θέμα με το οποίο ξεκινήσαμε την συζήτηση, τα διευρυμένα ολοήμερα σχολεία, είναι ένα μόνο παράδειγμα. Έχω παρομοιάσει πολλές φορές την κυβέρνηση αυτή με ένα παγόβουνο. Αυτό το οποίο βλέπουμε πάνω από την επιφάνεια του νερού, η άσπρη κορυφή, είναι η δίθεν προσπάθεια της μνημονιακής συμμόρφωσης. Κάτω όμως από την επιφάνεια του νερού, ο μαύρος όγκος, είναι οι παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη, είναι οι παρεμβάσεις στα μέσα, είναι οι παρεμβάσεις στις ανεξάρτητες αρχές, είναι οι παρεμβάσεις στη δημόσια διοίκηση, είναι οι παρεμβάσεις στην παιδεία, είναι μια υγεία η οποία διαλύεται, ένας υπουργός ο οποίος θεωρεί απολύτως λογικό να παίρνει τους φακέλους των υποψηφίων στο γραφείο του και να επιλέγει ο ίδιος ποιος πρέπει ή δεν πρέπει να διοριστεί. Και όλα, αυτά αντιμετωπίζονται, μια φράση να πω μόνο, από πολλούς ως περίπου φυσιολογικά. Ξέρετε, εδώ έχουμε χάσει κάθε έννοια των λέξεων. Ο κύριος Τσίπρας μίλησε στη Βουλή για αυταπάτη. Αυταπάτη αλήθεια. Ψέματα, λέει ο κύριος Τσίπρας. Και εκεί λέει ψέματα. Διότι το κόστος αυτής της δήθεν αυταπάτης ήταν τεράστιο για τους Έλληνες πολίτες. Λοιπόν, δεν μπορεί να στέκεται ένας πρωθυπουργός μπροστά στην εθνική αντιπροσωπεία και να λέει ήμουν θύμα πλάνης.
όταν, επιτρέψτε μου να πω, νομίζω ότι γνώριζε πάρα πολύ καλά τι έκανε εκείνη την εποχή και πώς οδηγούσε συνειδητά τη χώρα στο χείλος του κρεμού. Ο κύριος Τσίπρας λοιπόν έλεγε ψέματα και σήμερα λέει ψέματα. Δεν νομίζω ότι ήταν καθόλου παραπλανημένος. Νομίζω ότι ξέρει πάρα πολύ καλά τι έκανε, όπως ξέρει πάρα πολύ καλά τι κάνει και σήμερα. Θεωρείτε ότι είναι πιθανό το σενάριο εκλογών σήμερα? Δεν είναι λίγο τοπικό μετά την συμφωνία, η οποία δεν έχει επικυρωθεί, θα επικυρωθεί 24 του Μάη. Εμείς θα εξακολουθούμε να ζητάμε εκλογές με ένταση, διότι πιστεύουμε ότι αυτή η κυβέρνηση πρέπει να φύγει το στομότερο δυνατόν. Δεν μπορούμε προφανώς. Επικοινωνιακά αυτό δεν θεωρείται ότι ενέχει τον κίνδυνο να εγκλωβιστείτε σε μια αδιέξοδη κατάσταση? Προσέξτε, το αίτημα εμείς δεν πρόκειται να περιοριστούμε μόνο στο αίτημα για εκλογές. Το αίτημα για εκλογές σηματοδοτεί την πολιτική απόφαση της Νέας Δημοκρατίας να συγκρουστεί ανοιχτά με μια κυβέρνηση που τη θεωρεί επικίνδυνη και την προσπάθειά μας να συγκροτήσουμε μια πολύ πλατιά κοινωνική συμμαχία απέναντι σε αυτή την κυβέρνηση, στην οποία χωρούν Έλληνες οι οποίοι δεν έχουν κατά ανάγκη και ιδεολογική συγγένεια με τη Νέα Δημοκρατία, οι οποίοι θα πιστούν ότι υπάρχει άλλος δρόμος. Εμείς θα εξακολουθούμε να δουλεύουμε το πρόγραμμά μας, θα εξακολουθούμε να αλλάζουμε τη Νέα Δημοκρατία, θα εξακολουθούμε κάθε μέρα να κερδίζουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών. Και κάθε μέρα που θα περνάει, θα γινόμαστε καλύτεροι. Αλλά το τονίζω αυτό. Το κόστος για τη χώρα είναι μεγάλο από την παραμονή του ΣΥΡΙΖΑ και τον ανέλθει στην εξουσία. Η επιλογή σας από εδώ και πέρα είναι ένα άνοιγμα στην κοινωνία. Είδαμε σήμερα, πήγατε στο ολοήμερο σχολείο στην Αργυρούπολη. Μεθαύριο, αν δεν κάνω λάθος, αν κάνω διορθώστε με, θα πάτε στην Νίκαια. Θα είμαι στο Περιστέρι τελικά. Περιστέρι. Ξέρετε, εγώ έχω την άνεση να μπορώ να κυκλοφορώ στην κοινωνία. Δεν είμαι βέβαιος ότι ο κ. Τσίπρας μπορεί να πει το ίδιο αυτή τη στιγμή, προστατευμένος με τις κλούβες των ΜΑΤ στο Μαξίμου. Και δεν μπορεί ο κ. Τσίπρας να κυκλοφορήσει για έναν απλό λόγο. Διότι είπε ψέματα. Και τα ψέματα αυτά τα χρεώνουν οι πολίτες. Το μείγμα των ψεμάτων και της ανικανότητος είναι ασυγχώρητο για τον κυβερνήτη της χώρας. Λοιπόν, η φράση άνοιγμα στην κοινωνία μου φαίνεται λίγο ξύλινη, ξέρετε. Και δεν μου αρέσουν γενικά τα ξύλινα λόγια. Χρέος μου είναι να είμαι κοντά στους πολίτες, να ενημερώνομαι, να μαθαίνω από κάθε επίσκεψη την οποία κάνω, να εμπλουτίζουμε το κυβερνητικό μας πρόγραμμα και να παρουσιάζουμε ρεαλιστικές και κοστολογημένες λύσεις. Και εμείς θα επιμείνουμε στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Παραδείγματος χάρη, να δώσω ένα παράδειγμα. Αυτό που βλέπουμε πίσω σας είναι η συμφωνία. Δεν το βλέπω εγώ. Είναι το καινούριο λόγο, το καινούριο μότο της Νέας Δημοκρατίας. Νέα Δημοκρατία, συμφωνία αλήθειας με την κοινωνία. Γιατί επιμένουμε στην αλήθεια? Επιμένουμε στην αλήθεια και αναγκαζόμαστε να πούμε το αυτονόητο, ότι ο πολιτικός πρέπει να λέει αλήθεια, γιατί έχουμε φλωμώσει τα ψέματα. Λοιπόν, και νομίζω ότι οι σχέσεις εμπιστοσύνης, τις οποίες εγώ θέλω να χτίσω, εμείς μάλλον ως Νέα Δημοκρατία θέλουμε να χτίσουμε με την ελληνική κοινωνία, στηρίζονται στην αλήθεια και στην ευθύνη της αλήθειας. Εγώ λοιπόν δεν πρόκειται να πω πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να υλοποιήσουμε. Και όπως σας είπα, πολλές από τις προτάσεις τις οποίες έχουμε κάνει είναι προτάσεις οι οποίες ενέχουν και πολιτικό κόστος. Γιατί προφανώς δεν θα σας πει κανείς ότι ο δρόμος τον οποίο μπορούμε να διανύσουμε είναι εύκολος δρόμος. Απλά ο άλλος δρόμος για τον οποίο εμείς μιλάμε είναι ένας δρόμος ο οποίος βγάζει την Ελλάδα το αδιέξοδο. Ενώ ο συγκεκριμένος δρόμος, τον οποίο μας καλεί η κυβέρνηση να διαβούμε, θα μας βουλιάξει πιο βαθιά στην κρίση και στην ύφεση. Λοιπόν, μιλήσατε για πολιτικό κόστος. Η κυβέρνηση σας κατηγορεί ότι αποφεύγετε να πάρετε θέση σε μια σειρά από πράγματα, ότι επενδύσατε πολιτικά επάνω στην αποτυχία της μιας ενδεχόμενης συμφωνίας. Και για να ολοκληρώσω, σε ένα σημερινό της σχόλιο επισημαίνει ότι στη χθεσινή συζήτηση που είχαμε στο Ευρωκοινοβούλιο σχετικά με το ελληνικό πρόγραμμα, ο Μάνφρεντ Βέμπερ, ο επικεφαλής της ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, το οποίο συμμετέχει και το κόμμα σας, η Νέα Δημοκρατία, αφιέρωσε την ομιλία του σε επιθέσεις εναντίον της ελληνικής κυβέρνησης, υπερασπιζόμενος την πολιτική της ακραίας λιτότητας και των εξοδοτικών πλεονασμάτων. Διαφοροποιήστε από αυτές τις τοποθετήσεις. Σκοπεύετε να κάνετε κάτι? Καταρχάς, να σας πω ότι και εγώ επιτίθομαι κατά της ελληνικής κυβέρνησης για την ανικανότητα την οποία επιδεικνύει. Με τον κύριο Βέμπερ δεν συμφωνώ σε όλα. Έχουμε διαφωνήσει αρκετές φορές και εγώ πάντα θα αγωνίζομαι για τα εθνικά συμφέροντα και σε καμία περίπτωση δεν θεωρώ ότι η Νέα Δημοκρατία πρέπει να συντάσσεται σε απόλυτο βαθμό με ό,τι λέει το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Θέλω να είμαι ξεκάθαρος. Πιστεύω επίσης ότι υπάρχει και μια ευρωπαϊκή ευθύνη για το γεγονός ότι οι Ευρωπαίοι αποδέχονται το συγκεκριμένο μείγμα μέτρων. Νομίζω ότι ενδεχομένως
υπό τον φόβο του βρετανικού δημοψηφίσματος, υπό το άγχος το οποίο όλοι μας έχουμε να τελειώνουμε την, αξιολόγηση. Έγινε σε μια μέρα που γενικότερα το κλίμα ήταν θετικό απέναντι στην Ελλάδα από τους άλλους ομιλητές. Κοιτάξτε, όπως σας είπα, έχω διαφωνήσει με τον κύριο Βέμπερ σε αρκετές περιστάσεις, έχω συμφωνήσει σε άλλες, αλλά εγώ ασκώ κριτική στην κυβέρνηση. Για το δε ζήτημα του αν έχουμε επενδύσει στην αποτυχία της διαπραγμάτευσης, εμείς έχουμε πει το αντίθετο. Από τον Νοέμβριο λέμε στην κυβέρνηση να ολοκληρώσει τη διαπραγμάτευση, αλλά να την ολοκληρώσει με σωστό τρόπο. Δεν μου λέτε τώρα αν κάνουμε τον απολογισμό. Αν κάνουμε τον απολογισμό, θεωρείτε ότι έχουν ευθύνες και οι Ευρωπαίοι για το σημείο στο οποίο βρισκόμαστε? Θεωρώ ότι υπάρχουν ευρωπαϊκές ευθύνες. Και για το γεγονός ότι η συζήτηση για το χρέος δεν έχει ανοίξει πιο νωρίς. Και για το γεγονός ότι το τελικό πακέτο μέτρων, το οποίο φαίνεται να αποδέχεται και η Ευρώπη, κατά την άποψή μου είναι το λάθος πακέτο μέτρων. Mm-hmm. Άρα από την πλευρά υπάρχει και μια ευρωπαϊκή ευθύνη. Αλλά να σας ρωτήσω τώρα για το ζήτημα του χρόνου. Γιατί δεν μου λέτε... ο κύριος Βέμπερ απέκλεισε οποιαδήποτε ευθύνη των Ευρωπαίων εταίρων. Εγώ σας λέω την προσωπική μου άποψη. Και προφανώς διαφοροποιούμε από τον κύριο Βέμπερ στο σκήμενο. Δεν μου λέτε, αν η κυβέρνηση έκλεινε την διαπραγμάτευση τον Νοέμβριο αντί για τον Μάιο, τι διαφορετικό θα έκανε? Εδώ μας φόρτωσε με 5,4 δις μέτρα και με τον κόφτη. Δηλαδή, πόσο χειρότερα θα ήταν τα πράγματα εάν τελείωνε η διαπραγμάτευση τον Νοέμβριο? Γι' αυτό σας λέω ότι όσο χάνουμε χρόνο, τόσο η θέση της χώρας υπονομεύεται. Όσο παίζουμε επικοινωνιακά τερτύπια, εκμεταλλευόμενοι τις διαρροές μιας τηλεφωνικής συζήτησης στο Δουνουτού, τόσο βάζουμε πολλούς απέναντί μας με σκληρό τρόπο. Και να σας πω και κάτι. Τώρα φαντάζομαι ότι αν απαντούσε η κυβέρνηση σε αυτό, θα έλεγε ότι δεν θα υπήρχε το θέμα του χρέους αν έκλειναν τη συμφωνία τον Νοέμβριο, στον οποίο αναφέρεστε εσείς. Δεν καταλαβαίνω. Καταρχάς, όπως σας είπα, το θέμα του χρέους αυτή τη στιγμή είναι ακόμα στον αέρα. Λοιπόν, και δεν νομίζω ότι κερδίσαμε το χρέος μετά. Το συζητήσαμε και πριν. Ναι, δεν νομίζω, είναι στο τραπέζι. Δεν νομίζω ότι κερδίσαμε αυτή τη στιγμή το χρέος μετά από 6 μήνες διαπραγμάτευσης. Ο κόφτης μας προέκυψε. Και τα 3,6 δις επιπρόσθετα μέτρα, τα οποία. Να σας θυμίσω πότε μπήκε ο κόφτης στο τραπέζι. Πότε μπήκαν τα πρόσθετα μέτρα στο τραπέζι? Μετά τη διαρροή της τηλεφωνικής συζήτησης του Δουνουτού. Εγώ δεν ξέρω ποιος έκανε τη διαρροή και δεν πρόκειται να μπω σε αυτή τη συζήτηση. Ας ρωτήσει η κυβέρνηση, τον βουλευτή τον Ανέλ, ο οποίος εννοεί ότι μπορεί να την έκανε η κυβέρνηση. Λοιπόν, αλλά εγώ δεν μπαίνω σε αυτή τη συζήτηση. Αυτό το οποίο ξέρω είναι ότι με φτηνά επικοινωνιακά τερτύπια δεν κάνει κανείς σοβαρή πολιτική. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι τα πρόσθετα μέτρα μπήκαν στο τραπέζι τον τελευταίο μήνα. Δεν υπήρχε τέτοια συζήτηση για πρόσθετα μέτρα. Η απάντηση πάντως της κυβέρνησης επ' αυτού, σε ένα χαρτί που έχω μπροστά μου, είναι ότι πρόσθετα μέτρα δεν υπάρχουν. Εφόσον προκύψει ανάγκη από την πορεία του προγράμματος, εδώ είναι ο κόφτης, θα το δούμε. Εδώ δίνουμε νέα έννοια πια στη διαστρέβλωση των λέξεων. Και πράγματι το γλωσσάρι του ΣΥΡΙΖΑ, δίπλα σε κάθε έννοια όπως την αντιλαμβανόμαστε, υπάρχει μια διαφορετική έννοια που είναι το πώς αντιλαμβάνεται ο ΣΥΡΙΖΑ την πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι ότι μας ζητούνται προληπτικά πρόσθετα μέτρα, επειδή κανείς δεν πιστεύει ότι η κυβέρνηση μπορεί να εφαρμόσει αυτά τα δεν μέτρα. Δεν ξέρω αν ισχύει ή όχι, σας το διαβάζω όπως είναι διατυπωμένο. Αυτόματος μηχανισμός διόρθωσης που συμφωνήθηκε τελικά με τους θεσμούς, ενεργοποιείται σε περίπτωση αποκλείσεων από τους στόχους. Ναι. Κάτι το οποίο ούτως ή άλλως προβλέπει η συμφωνία του περασμένου Ιουλίου. Τότε γιατί χρειάζεται. Δεν ξέρω αν ισχύει το τελευταίο Ιουλίου. Υπήρχε ένας μηχανισμός. Υπήρχε. Αλλά τώρα μας ζητείτε ένας ενισχυμένος μηχανισμός. Γιατί μας ζητείτε, κύριε Χαρίτο? Σωστά λέει η κυβέρνηση. Πράγματι, υπήρχε κόφτης. Γιατί ζητάτε λοιπόν πρόσθετος κόφτης πέραν από τον υφιστάμενο κόφτη? Διότι κανείς δεν πιστεύει σε αυτή την κυβέρνηση. Και δυστυχώς δεν πιστεύουν και οι ξένοι. Και δυστυχώς πράγματι η λογική του κόφτη. Πού έχει δίκιο η κυβέρνηση ότι όταν υπάρχει ένας κόφτης, πράγματι είναι στην ουσία σαν να προεξοφλούμε την αποτυχία του προγράμματος. Αυτό είναι το πρόβλημα. Επειδή όλοι προεξοφλούν την αποτυχία της κυβέρνησης, γι' αυτό ζητεί το κόφτης. Λοιπόν, και γιατί δεν αρκούμαστε στον κόφτη ο οποίος υπήρχε? Γιατί υπήρχε κόφτης, πράγματι. Και καλώς υπήρχε. Αλλά ο συμπληρωματικός κόφτης εδώ πέρα είναι το τίμημα της αναξιοπιστίας της κυβέρνησης. Και επαναλαμβάνω, γιατί μπήκε στο τραπέζι τον τελευταίο μήνα? Υπήρχε αυτή η συζήτηση τον Νοέμβριο, τον Δεκέμβριο, τον Ιανουάριο, τον Φεβρουάριο? Δεν υπήρχε. Η θέση της χώρας χειροτέρευε δυστυχώς συνέχεια και μας ήρθε ένα τέταρτο μνημόνιο με την υπογραφή ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, πολύ πιο βαρύ από αυτό το οποίο χρειαζόταν. Μια και μιλάμε για αριθμούς, μια και μιλάμε για μέτρα, σχολιάσατε με αιχμηρό τρόπο την δήλωση του Προέδρου της Δημοκρατίας, του κ. Παυλόπουλου, σχετικά με την οικονομία. Είχε πει: η οικονομία και το νόμισμα αποκτούν νόημα μόνο όταν υπηρετούν τον άνθρωπο. Είμαι βέβαιος, είχατε πει, ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας στηρίζει αμετακίνητα την εθνική στρατηγική επιλογή για μια ισχυρή Ελλάδα στον πυρήνα μιας ισχυρής Ευρώπης. Την επιλογή αυτή οφείλουμε να την υπηρετούμε όλοι χωρίς να δίνουμε αφορμές για παρερμηνίες.
Σχολιάστηκε και η δική σας απάντηση. Νομίζω τα είπα όλα με τη δήλωσή μου. Πιστεύω ακράδαντα ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι ένας φιλοευρωπαίος πολιτικός, ο οποίος αγωνίζεται για μια ισχυρή Ελλάδα στην ισχυρή Ευρώπη. Δεν έχω καμία αμφιβολία γι' αυτό. Πιστεύω όμως ότι η συγκεκριμένη δήλωση. Το σημείο που είχε διπλή ανάγνωση. Πιστεύω όμως ότι. Να σας πω κάτι. Πιστεύω με το χέρι στην καρδιά και με το σεβασμό τον οποίο έχω στον πρόεδρο της Δημοκρατίας ότι αν ξαναέκανε αυτή τη δήλωση θα διατύπωνε το επιχείρημά του με διαφορετικό τρόπο. Αυτό απλά επισήμανα. Πώς θα έπρεπε να το έχει διατυπώσει για να μην είναι παρεξηγήσιμο. Δεν θα σας υποδείξω εγώ πώς θα πρέπει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας να εκφράζεται. Αλλά επειδή δεν αμφισβητώ τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό του πρόεδρου, αλλά δυστυχώς επειδή ό,τι λέμε αυτή τη στιγμή έχει σημασία, νομίζω ότι η συγκεκριμένη δήλωση πράγματι έδωσε λαβή για παρερμηνίες. Και γι' αυτό και νομίζω ότι υπήρξε και μια απόλυτη αποσαφήνιση στη συνέχεια για να κλείσει αυτή η όποια παρεξήγηση. Προσπαθώ να το καταλάβω, το διαβάζω ταυτόχρονα ακούγοντάς σας, θα το επαναλάβω. Η οικονομία και το νόμισμα αποκτούν νόημα μόνο όταν υπηρετούν τον άνθρωπο. Και δυσκολεύομαι να δω το σημείο παρερμηνίας. Εντάξει, οποιαδήποτε αναφορά στο νόμισμα, νομίζω ότι μπορεί στην συγκεκριμένη χρονική συγκυρία εύκολα να παρερμηνευθεί. Νομίζω ότι καταλαβαίνουμε ακριβώς, καταλαβαίνετε ακριβώς τι είναι αυτό το οποίο, τι είναι αυτό το οποίο λέω. Πάντως να θυμίσω ότι όταν είχατε αναφέρει τους τρεις λόγους για τους οποίους δεν θα στηρίξετε την υποψηφιότητα Παυλόπουλου, είχατε πει, μια και μιλήσατε για τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό με τον οποίο συμφωνείτε του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, ότι δεν θα τον στηρίξετε. Ένας από τους λόγους ήταν ότι δεν εκφράζει τη θέση της Ελλάδας στην Ενωμένη Ευρώπη με τον τρόπο που εγώ θα επιθυμούσα. Αυτό το οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι θεωρώ ότι στην κρίση του περασμένου Ιουλίου, όταν φτάσαμε πολύ κοντά στην απόλυτη καταστροφή, ότι η συνεισφορά του Προέδρου της Δημοκρατίας ήταν στη θετική κατεύθυνση. Αλλά από εκεί και πέρα, όπως σας είπα, επειδή όλοι αρθρώνουμε δημόσιο λόγο και πρέπει να είμαστε πάντα, και δεν εξαιρώ τον εαυτό μου, υπερβολικά προσεκτικοί σε αυτά τα οποία λέμε και να μην δίνουμε ευκαιρίες για παρερμηνίες, ειδικά σε μια δύσκολη χρονική συγκυρία. Γι' αυτό και επέλεξα να κάνω συγκεκριμένη τοποθέτηση. Επειδή έχω 2-3 θέματα ακόμα που θέλω να τα θέσω εντάχει, να δούμε λίγο το επενδυτικό περιβάλλον το οποίο υφίσταται αυτή τη στιγμή. Ένα σχόλιο θα ήθελα από εσάς για το έργο κατασκευής του ΤΑΠ που ξεκινά την επόμενη εβδομάδα. Είναι ένα θετικό έργο. Συνέχεια μιας πολιτικής την οποία και εμείς είχαμε ακολουθήσει. Η Ελλάδα μπορεί να γίνει ένα κέντρο ενεργειακό σε μια περιοχή στην οποία η μεταφορά της ενέργειας θα παίζει πάντα καθοριστικό ρόλο. Είναι μια συνέχεια μιας πολιτικής την οποία εμείς είχαμε ξεκινήσει και είχαμε εφαρμόσει. Την επίσκεψη Πούτιν, η οποία επίκειται, πώς την βλέπετε? Οποιαδήποτε ξένη επίσκεψη είναι πάντα καλοδεχούμενη και σημαντική. Και εγώ μπορώ να σας πω ότι η Ελλάδα πράγματι έχει την δυνατότητα να αναπτύξει μια διεθνή διπλωματική δράση και έχει ιδιαίτερους δεσμούς με τη Ρωσία και να μπορεί να κρατάει τις διακρατικές σχέσεις με τη Ρωσία σε ένα επίπεδο ικανοποιητικό, το οποίο να μην επηρεάζεται υπερβολικά από τις δεσμεύσεις που φυσικά η χώρα έχει αναλάβει ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ως μέλος του ΝΑΤΟ, όπου ξέρετε ότι οι σχέσεις με τη Ρωσία είναι προβληματικές. Υπάρχουν όμως μια σειρά από ζητήματα, όπως ζητήματα πολιτιστικής ανταλλαγής, οικονομικής διπλωματίας, τα οποία προφανώς η Ελλάδα έχει κάθε λόγο να συνεχίζει και να θέλει να συνεχίζει να στηρίζει, και εγώ θα βρεθώ σε επίσημη επίσκεψη στη Ρωσία εντός του Ιουνίου και έχουμε κάθε λόγο αυτές τις σχέσεις να συνεχίζουμε να τις αναδείξουμε. Να έρθουμε λίγο στο Αιγαίο, στις τουρκικές παραβιάσεις, παραβάσεις, προκλητικότητα τουρκική. Πώς θέλετε να την πείτε, πώς τη σχολιάζετε? Υπάρχει μια αυξανόμενη ένταση και κλιμάκωση της τουρκικής παραβατικότητας στο Αιγαίο, η οποία γεννά εύλογα ερωτήματα και χρειάζεται μια πολύ προσεκτική, θα έλεγα και αυστηρή αλλά λελογισμένη αντίδραση. Ξέρετε πολύ καλά ότι η Τουρκία αντιμετωπίζει μια σειρά από δικά της εσωτερικά προβλήματα. Οι σχέσεις Τουρκίας και Ευρώπης είναι σημαντικές στα πλαίσια της αντιμετώπισης του προσφυγικού. Είναι ένα σύνθετο, πολύ σύνθετο puzzle, το οποίο θα πω κάτι το οποίο είναι προφανές, αλλά είναι καλό να επαναλαμβάνεται, κύριε Χαρίτο, σε αυτές τις, έτσι, να μην πω κρίσιμες, αλλά σε αυτούς τους καιρούς που εγκυμονούν κινδύνους, ότι απαιτείται σοβαρότητα και δεν προσφέρεται η εξωτερική πολιτική για επικοινωνιακή διαχείριση. Λοιπόν, και επειδή ο χρόνος μας πιέζει πλέον, ένα τελευταίο ερώτημα με δύο λέξεις. Το όραμά σας για τη δημόσια τηλεόραση, για την ΕΡΤ. Μια δημόσια τηλεόραση αντικειμενική. Μια δημόσια τηλεόραση η οποία θα σέβεται τα χρήματα του φορολογούμενου και θα λειτουργεί πάντα με σχέσεις κόστος-οφέλους, και μια δημόσια τηλεόραση η οποία θα μπορεί να προσφέρει
και ένα, μια ενημέρωση και πληροφορίες και πρόσβαση σε αντικείμενα τα οποία ενδεχομένως η ιδιωτική τηλεόραση να μην θεωρεί ότι έχουν οικονομικό αντικείμενο. Το σημερινό μοντέλο βρίσκεται κοντά στο μοντέλο αυτό το οποίο περιγράφεται. Ξέρετε, έχω ασκήσει κριτική δημόσια στην ΕΡΤ όταν είχε ξανανοίξει. Με προβληματίζει το γεγονός και δεν έχω καμία δυσκολία να το πω εδώ ότι ο ίδιος ο Υπουργός Επικρατείας δέχτηκε ότι η ΕΡΤ και σήμερα λειτουργεί με περισσότερο προσωπικό από όσο χρειάζεται, άρα αυτό μπορεί να τοποθετηθεί αλλού. Αλλά υπάρχει, θέλω να το πω και αυτό, ένας επαγγελματισμός στην ΕΡΤ και μια κουλτούρα δημόσιας τηλεόρασης, η οποία νομίζω ότι είναι σαφώς αξιοποιήσιμη. Πρέπει να καλλιεργηθεί, αλλά επιμένω πάντα στη σχέση κόστους και ωφέλους. Το κάθε παραγόμενο προϊόν και κάθε δημόσια υπηρεσία πια πρέπει να αξιολογείται. Και εσείς αξιολογήστε από τους τηλεθεατές. Και καθημερινά και η ΕΡΤ πρέπει να κυνηγάει διαφήμιση και να μην στηρίζεται μόνο στο ετήσιο τέλος των πολιτών. Και ναι, θέλω μια δημόσια τηλεόραση η οποία να είναι ανταγωνιστική και να μην αναπαράγει τα κακά στερεότυπα του ελληνικού κρατισμού. Υπάρχουν πολλά ακόμα που θα μπορούσαμε να συζητήσουμε. Υπάρχει η πίεση του χρόνου ωστόσο. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Μητσοτάκη, να σας ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας απόψε εδώ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία.